Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ξεκαθάριζε ο υπουργός εξωτερικών μετά τη συνάντηση. Παίζει και ο κίνδυνο. Πώς εκτελείται ο πρωτοκίνδυνο. Και με εκείνη τον κύριο Παντελό. Παρατείνεται η αγωνία για το πρόβλημα της χώρας μας με το σταγονόμετρο οι αποφάσεις του Eurogroup. Βαρύ το κλίμα για την Ελλάδα υποστηρίζει ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Έφτασε η ώρα της κρίσης, λέει ο Γιώργος Παπανδρέου στο Juncker. Συγκαλείται έκτακτη σύνοδος κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε κατάσταση συναγερμού όλη η Ευρώπη για την κρίση χρέους. Εντείνεται η κερδοσκοπική επίθεση των αγορών στην Ιταλία. Νέα εκτείναξη των spreads και σημαντικές απώλειες για το ευρώ. Στο κόκκινο τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Πονοκέφαλος στην κυβέρνηση από τις δηλώσεις του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών για ΦΠΑ και αποκρατικοποιήσεις. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος άδειασε τον Παντελή Οικονόμου. Σε πολιτική κρίση οδηγεί η τραγωδία στην Κύπρο. Αποκαλύψει σοκ για ευθύνες ακόμη και του Προέδρου Δημήτρη Χριστόφια. Ήταν αντίθετος με την καταστροφή των πυρομαχικών για να μην δυσαρεστήσει τη Συρία. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σε έκτακτη σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης παραπέμπονται πλέον οι κρίσιμες αποφάσεις για τη διαχείριση του χρέους. Η συνεδρίαση των Υπουργών Οικονομικών του Eurogroup δεν απέφερε τα αναμενόμενα αποτελέσματα και έτσι δημιουργήθηκε κλίμα έντονης αναταραχής στις αγορές. Τις τελευταίες ώρες όμως φαίνεται να υπάρχει αλλαγή σκηνικού από τις δηλώσεις των Ευρωπαίων αξιωματούχων για επίσπευση του νέου πακέτου στήριξης της χώρας μας. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ αμέσως μετά. Πληροφορίες και σχόλια από τον Άκη Παυλόπουλο, την Κάτια Μακρύ, τον Ανδρέα Κωνσταντάτο και τον Χρήστο Κόνστα, ενώ φιλοξενούμε απόψε τον κύριο Γιώργο Κίρτσο, εκδότη και διευθύνοντα σύμβουλο των εφημερίδων City Press και Free Sunday. Και μόνο η πληροφορία ότι μπορεί να συγκληθεί επιγόντως έκτακτη σύνοδος κορυφής των ηγετών της Ευρώπης στήθηκε ικανή για να σηκώσουν και πάλι κεφάλι οι διεθνείς αγορές που κατέρεαν από τη στιγμή που φάνηκε τα μεσάνυχτα χθες ώρα Ελλάδος ότι οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Οικονομικών δεν μπορούν να καταλήξουν σε πιο δραστικές αποφάσεις για την τύχη της Ελλάδας και την ευρωπαϊκή κρίση χρέους. Η αλλαγή σκηνικού επιτρέπει στην Αθήνα να εμφανίζεται περισσότερο αισιόδοξη ότι η λύση είναι πια πιο κοντά. Και αυτή η κάλυψη θα μας δοθεί είτε από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, είτε εάν γίνει άλλη πολιτική επιλογή από την Ευρωζώνη, από τους εταίρους μας, από την Ευρωζώνη, τα κράτη-μέλη και άλλους ευρωπαϊκούς θεσμούς, όπως είναι για παράδειγμα το EFSF. Στο Eurogroup, οι Ευρωπαίοι εταίροι έδωσαν στην Ελλάδα χρήσιμα όπλα για την αντιμετώπιση του χρέους, επιμήκυνση και μείωση επιτοκίων των δανείων, αλλά και δυνατότητα επαναγοράς ελληνικού δημοσίου χρέους από δευτερογενή αγορά ομολόγων. Καταγράφτηκε μια πολιτική οδηγία για την αλλαγή του ρόλου του EFSF, για έναν ρόλο ο οποίος θα είναι πιο δυναμικός, πιο ευέλικτος, πιο αποτελεσματικός. Το βράδυ όμως το Eurogroup κυριαρχούσε κλίμα έντασης με τους Ευρωπαίους Υπουργούς Οικονομικών να παζαρεύουν για τη συμμετοχή των ιδιωτών επενδυτών, αλλά τον Ζακ-Κλον Τρισέ να καταγράφει την πλήρη διαφωνία του. Το μήνυμα να είναι ανεπίδεκτο πάσης παρερμηνίας, γιατί όλοι είναι διατεθειμένοι να κάνουν κακόπιστες ερμηνείες, γιατί αυτό συνδέεται με την ίδια την φύση της αγοράς, η οποία επιδιώκει το γρήγορο και εύκολο κέρδος πάντα. Με ορατό το ενδεχόμενο να μην προκύψουν έγκαιρα αποφάσεις για συνολική επίλυση της ελληνικής κρίσης χρέους, η ανησυχία των αγορών χτύπησε κόκκινο. Τα χρηματιστήρια άρχισαν να κατρακυλούν, τα σπρέντ εκτινάχθηκαν σε ύψη ρεκόρ. Σε αυτό συνέβαλαν και οι άκρως επιφυλακτικές δηλώσεις αξιωματούχων σε Ευρώπη και Αμερική όσον αφορά στην παροχή νέου πακέτου διάσωσης και στην τύχη της Ελλάδας. Κατά την άποψή μου, δεν βρισκόμαστε στο στάδιο να συζητήσουμε τους όρους, τη διάρκεια, το μέγεθος ενός δεύτερου πακέτου στήριξης και τίποτα δεν μπορεί να θεωρηθεί ως δεδομένο. Müssen die Griechen das umsetzen, wozu sie sich verpflichtet haben,
Und zugleich müssen wir eine Form finden, wie die privaten Gläubiger beteiligt werden. Στο πλαίσιο αυτό, το ελληνικό δημόσιο κατάφερε και δανείστηκε φθηνότερα από όσο τον Ιούνιο, συνολικά 2 δις ευρώ, με έντοκα γραμμάρια και επιτόκιο 4,9% έναντι 4,96% πριν από ένα μήνα. Τώρα, ούτε ένα, ούτε δύο. 36 διαφορετικά σενάρια βρίσκονται στο τραπέζι των διαβουλεύσεων για τη διαχείριση του ελληνικού χρέους. Το απεκάλυψε ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Πάμε στο Χρήστο Κόνστα να μας πει περισσότερα. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο παρασκήνιο που εξελίσσεται από χθες το βράδυ μέχρι και αυτές τις ώρες που έχει σταλεί μια επιστολή του Πρωθυπουργού για τη Σύνοδο Κορυφής, την έκτακτη που θα γίνει την Παρασκευή. Εχθές το βράδυ, γύρω στις 10.30 με 11, υπήρξε μια συμφωνία που περιόριζε πολύ τη συμμετοχή των ιδιωτικών κεφαλαίων στο σχέδιο στη διάσωση της Ελλάδας. Ήταν μια συμφωνία ενεργοποίησης του μηχανισμού του προσωρινού του EFSF που θα αγόραζε από τη δευτερογενή αγορά τα ελληνικά ομόλογα και θα επιμήκυνε τα δάνειά μας και φαινόταν μια πολύ καλή λύση. Βγήκαν έξω οι Υπουργοί Οικονομικών για να ενημερώσουν τους ηγέτες των κυβερνήσεων και τους πρωθυπουργούς και όταν ξαναμπήκαν μέσα, τότε ξαφνικά ο Γερμανός Υπουργός Οικονομικών είπε ότι εγώ δεν δέχομαι καμία λύση που δεν περιλαμβάνει τον ιδιωτικό τομέα και ξαφνικά χάλασαν όλα. Πάλι από την αρχή. Αυτό το κλίμα λοιπόν μεταφέρθηκε σήμερα το πρωί στις αγορές. Είχαμε μια δραματική, ακόμα μια δραματική ξεκίνημα των αγορών. Εχθές, να σας πω, χάθηκαν μόνο από τις μετοχές 1,3 εκατομμύρια δολάρια σε αξία μετοχών από το πάνω κάτω των αγορών και φτάσαμε σήμερα το απόγευμα με διαρροές πια και δηλώσεις των κυβερνητών να μας εξηγούν ότι υπάρχει ένα συγκεκριμένο σχέδιο το οποίο είναι πολύ κοντά στην υλοποίησή του, γι' αυτό και έχουμε και μια σύνοδο κορυφής. Συμπέρασμα πρώτο, θα υπάρξει σχέδιο και πολύ νωρίτερα από την επόμενη δόση που είναι το Σεπτέμβριο. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει και τους ιδιώτες, περιλαμβάνει σίγουρα επιμήκυνση των δανείων μας και των αυτών των 110 δισεκατομμυρίων αλλά και των επόμενων. Πολλοί μιλάνε για 30 χρόνια. Οπωσδήποτε μιλάμε για μείωση του επιτοκίου δανεισμού ακόμα χαμηλότερα από αυτό που δανειζόμαστε τώρα και από εκεί και πέρα υπάρχει και η σύνοδος η οποία θα καθορίσει με ενεργοποίηση του μηχανισμού του προσωρινού του EFSF που σημαίνει ότι θα παρεμβαίνει στην αγορά, θα αγοράζει τα ομόλογα κτλ. Να εξηγούμε κάθε φορά τι είναι αυτό το EFSF διότι εμείς το συνηθίσαμε να το διαβάζουμε καθημερινά αλλά ο πολλής κόσμος ακόμη δεν το έχει μάθει. Είναι ο προσωρινός μηχανισμός στήριξη της Ελλάδος και των άλλων κρατών. Όχι μόνο της Ελλάδος. Και της Ιρλανδίας και της Πορτογαλίας. Όπου έχει λεφτά, μέχρι στιγμής έχει λεφτά με εγγυήσεις των κρατών που είναι ισχυρά και μπορεί τώρα με την καινούργια απόφαση να παρεμβαίνει στη δευτερογενή αγορά. Δηλαδή να αγοράζει τα ελληνικά ομόλογα που είναι υποτιμημένα σήμερα στο 60-70% της αξίας τους και έτσι να τα κουρεύει, αλλά πια εθελοντικά γιατί όποιος θέλει πουλάει, όποιος θέλει δεν πουλάει. Επομένως και θα μειώνει το χρέος και θα απαλλάσσει την Ελλάδα από βάρος. Όλα αυτά βέβαια πρέπει να τα δούμε να γίνονται συγκεκριμένα. Αυτό που ξέρουμε τώρα είναι αυτό που είπε ο κύριος Βενιζέλος. Δεν είναι ένα, ούτε δύο, αλλά 36 τα εναλλακτικά σενάρια. Έτσι διασφαλίζεται η συμμετοχή των ιδιωτών, γιατί ο καθένας θα διαλέξει αυτό που θέλει από αυτό το σενάριο και είναι και εθελοντική συμμετοχή. Από την άλλη πλευρά, ακούσαμε τον κύριο Βενιζέλο και θα τον ακούσετε και εσείς σε λίγο, να απενεχοποιεί τον όρο επιλεκτική χρεοκοπία, selective default, το χρησιμοποιεί τον αγγλικό όρο γιατί είναι πιο. Λιγότερο φοβίζει αυτός ο όρος. Γιατί δεν ακούγεται στο αυτί του Έλληνα η λέξη χρεοκοπία. Γι' αυτό χρησιμοποιεί τον εγγλέζικο όρο. Καλύτερα τον Υπουργό. Πάμε να τον ακούσουμε και θα τον σχολιάσουμε. Η επιλεκτική χρεοκοπία τρομάζει χωρίς λόγο. Γι' αυτό και χρησιμοποιώ επιμόνως τον αγγλικό selective default. Αυτό δεν είναι ένα πραγματικό γεγονός, δεν είναι χρεοκοπία. Είναι μια αξιολόγηση κρατικών ομολόγων που κάνουν αξιολόγησης. Δεν δημιουργεί αυτό από μόνο του μια πραγματικότητα, ούτε ενεργοποιεί τον περιβόητο μηχανισμό, τον CDA. Εάν εμείς είμαστε ψύχρεμοι, συνετοί και έχουμε σχέδιο και το εφαρμόζουμε, μπορούμε να διαχειριστούμε τα πάντα προς όφελός. Να ζητήσουμε συγγνώμη για τα τεχνικά προβλήματα στη μετάδοση του βίντεο. Κάποιο μηχάνημα κόλλησε προφανώς. Ή κάποιο μηχάνημα τρόμαξε ακούγοντας περί επιλεκτικής χρεοκοπίας. Χρήστο, εξήγησέ μας σε απλά ελληνικά τι σημαίνει επιλεκτική χρεοκοπία. Καταρχάς, αυτό που είπε ο κ. Βενιζέλος είναι ότι ο όρος επιλεκτική χρεοκοπία στο ανακοινωθέν της Συνόδου Κορυφής αναφέρεται μόνο ως ένα γεγονός που δεν θέλει να συμβεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δηλώνει ότι δεν δέχεται οποιαδήποτε λύση που αποτελεί
πιστωτικό γεγονός, δηλαδή ένα γεγονός χρεοκοπίας ή επιλεκτικής χρεοκοπίας. Έτσι αναφέρεται στο ανακοινωθέν. Από εκεί και πέρα, λέει ο κ. Βενιζέλος, αυτός ο όρος επιλεκτική χρεοκοπία είναι μια αξιολόγηση των οίκων αξιολόγησης. Δεν είναι πραγματικό γεγονός, είναι μια αναφορά, μια εκτίμηση των οίκων αξιολόγησης, την οποία... Εδώ ήταν η φράση που είπε, θα μπορούσαμε να τη δεχθούμε εάν και εφόσον μας διασφαλίζει κτλ. Από εκεί και πέρα λοιπόν θα πρέπει να δούμε τι ακριβώς σημαίνει αυτό. Ελπίζω να μην ανοίγει καμιά κερκόπορτα τώρα. Όχι απλώς ανοίγει, κάνει προετοιμασία. Προετοιμάζει ψυχολογικά την κοινή γνώμη, αν θες την άποψή μου. Θα ήθελα να μην έχεις δίκιο, αλλά δεν ξέρω αυτή τη στιγμή αυτό που είπε ο κύριος... Άσε το θα ήθελα να μην έχεις δίκιο, θα σου θυμίσω τα σχόλιά σου πριν από μερικούς μήνες. Μας έλεγες ότι όλα πηγαίνουν καλά και μας θεωρούσες περίπου... Ακόμα δεν πάνε πολύ κακά πάρα. Πάμε στον Άκη Παυλόπουλο για το σχόλιο του. Εγώ καταλαβαίνω ότι βρισκόμαστε μια ανάσα από τον οικονομικό αρμαγεδόνα και οι συμμετέχοντες στο Eurogroup παίζουν τις κουμπάρες. Μόνο η πολιτική λύση πλέον μπορεί να δώσει διέξοδο. Είναι προφανές ότι έχουμε φτάσει στο παραπέντε. Έτσι. Και φτάσαμε να προσπαθούμε να πενοχοποιήσουμε αυτό που μέχρι τώρα αφορίζαμε και λέγαμε δεν θέλουμε να τα ακούμε, διότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση να πάμε είτε σε χρεοκοπία, είτε σε επιλεκτική χρεοκοπία, είτε σε default, είτε σε selected default. Όπως θέλει να το πει κανείς, χρεοκοπία θα είναι. Και εν πάση περιπτώσει μπορεί να γίνουν προσπάθειες να έχει ένα αμπαλάζ ή εν πάση περιπτώσει να έχει αντίβαρο σωτηρίας προκειμένου να απομειώσει τις όποιες παρενέργειες στην αγορά, αλλά εν πάση περιπτώσει θα έχουμε φτάσει σε ένα σημείο το οποίο θα είναι εξαιρετικά δύσκολο. Ο Χρήστος δεν μας εξήγησε τι θα πει επιλεκτική χρεοκοπία. Κύριε Κίρτσο, θα ρωτήσω εσάς. Καλύτερα να ρωτήσουμε τον κύριο Βενιζέλο. Εγώ το θεωρώ μία μορφή ελεγχόμενης χρεοκοπίας, δηλαδή ακριβώς. Μπορούν να αποφασίσουν ποιοι και πόσα θα χάσουν, δηλαδή ελέγχεται η διαδικασία. Και ταυτόχρονα δεν χτυπάει άμεσα το βιωτικό επίπεδο, δηλαδή σου επιβάλλουν νέους όρους και όλα αυτά, αλλά δεν έχουμε σκηνές πανικού, δεν έχουμε κατάρρευση των τραπεζών, τέτοια πράγματα, δηλαδή μια μορφή ευρωπαϊκής Αργεντινής. Αλλά μόνο και μόνο το ότι ο Υπουργός Οικονομικών, ο Τσάρος της Οικονομίας, χρησιμοποιεί το βάζει στο στόμα του. Το βάζει στο στόμα του, νομίζω ότι είναι ανατριχιαστικό. Δηλαδή πρέπει ήδη να έχουμε αλλάξει κατηγορία, η οικονομική κατηγορία, στην αντίληψη των Ευρωπαίων εταίρων. Και είναι φοβερό αυτό, διότι έχουμε ένα έλλειμμα το οποίο είναι εκτός ελέγχου. Έχουμε αστοχίες της τάξης των 5 δις ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2011 σχέση με τον κρατικό προϋπολογισμό. Και όλα αυτά αποκτούν τεράστια σημασία, γιατί τώρα παίζεται το ευρωπαϊκό παιχνίδι και θα αποφασίσουν ποιους θα σώσουν, ποιοι μπορεί να συνεχίσουν την προσπάθεια, αν τους δοθεί η ευκαιρία, αν τους δοθούν κάποιες ευκαιρίες, κάποιες δυνατότητες. Επομένως, υπάρχει μια σοβαρή πιθανότητα να κολλήσουμε σε μια κατώτατη κατηγορία μεταξύ των χωρών που υπόκειται στη διαδικασία του μνημονίου, ακριβώς επειδή δεν μπορούμε να βάλουμε σε τάξη τα δημοσιονομικά μας, δεν μπορούμε να στείλουμε ένα μήνυμα ότι μπορούμε να μαζέψουμε τους φόρους, να περιορίσουμε τις δαπάνες και όλα αυτά. Επομένως, ο κύριος Βενιζέλος το λέει αυτό και επειδή είναι έμπειρος πολιτικός, έχει το λόγο του που το λέει. Αυτή είναι η άποψη δική μου. Προετοιμάζει ψυχολογικά την κοινή γνώμη για το ενδεχόμενο να πάμε εκεί. Αν μου επιτρέπεις, Νίκο, επειδή διάβασα... Μισό λεπτό να τελειώσει ο Άκης, τον οποίο διέκοψα. Άκη. Κλείνω πολύ γρήγορα. Αναρωτιέμαι πώς θα φτάσουμε σε αυτή τη λύση την οποία επιζητούμε μέσα από την έκτακτη σύνοδο κορυφής, Νίκο. Και το λέω αυτό γιατί η Μέρκελ είναι εξαιρετικά σαφής στη θέση της και ο Σόιμπλε το ίδιο. Την έξερε ουσιαστικά στον αέρα η θέση της Γερμανίας τη συνεδρίαση του Eurogroup περί της συμμετοχής των ιδιωτών και από την άλλη πλευρά είναι εξίσου σαφής και ξεκάθαρος στη θέση του ο Τρισέ. Και έχω την αίσθηση ότι ανάμεσα σε αυτά τα 36 πια σενάρια που απεργάζονται και έχουν καταστοθεί για να βρεθεί η λύση στο ελληνικό πρόβλημα προκειμένου να προλάβουν τη διάχυση της οικονομικής κρίσης σε Ιταλία και ούτω καθεξής, δεν είναι εύκολο να επικρατήσει το ένα από αυτά, πολύ απλά, διότι υπάρχουν εκ διαμέτρου αντίθετες. Μάλιστα. Τώρα θα πάω στην Κάτια Μακρύ να δούμε όμως πριν τις υπόλοιπες δηλώσεις Βενιζέλου. Όπως μου είπε σήμερα σε μια συνομιλία που είχαμε ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ο Ζαν-Κλοντ Τρισέ, σε σχέση με την πιθανή συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα, βρίσκονται υπό εξέταση 36 πιθανά σενάρια και μπορεί αυτά να πολλαπλασιαστούν. Από όλα αυτά εμείς πρέπει να κρατήσουμε αυτό που μας ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρει να υπάρξει μια απάντηση η οποία να καθησυχάζει τις αγορές, να υπάρξει ένα πρόγραμμα το οποίο θα τεθεί σε εφαρμογή εγκαίρως ώστε να έχουμε καλύψει τις ταμιακές ανάγκες μας και τις δανειακές μας ανάγκες πριν από τις 15 Σεπτεμβρίου.
Πρέπει να υπάρχει πλήρης κάλυψη θεσμικά συγκροτημένη σε σχέση με τις δανειακές ανάγκες και σε σχέση με το χρηματοπιστωτικό σύστημα στην Ελλάδα, γιατί αυτό είναι απολύτως αναγκαίο, όχι για την Ελλάδα, αλλά με αφορμή την Ελλάδα, γενικότερα για την Ευρωζώνη.